Καθηγητής ο κύριος Φώτης Παπαδήμας, αναπληρωτής καθηγητής γεωπονικών επιστημών, βιοτεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων του ΤΕΠΑΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδήμα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Φαντάζομαι και εσείς έχετε ακούσει πως το τελευταίο διάστημα όλοι αρρωσταίνουν, τρώνε και πέφτουν. Εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ότι έχει να κάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας, έχει να κάνει και το ότι ο κόσμος βγαίνει έξω, καταναλώνει περισσότερα τρόφιμα, ενώ σε χώρους εστίασης πολύ πιθανόν υπάρχει μαζική δηλαδή κατανάλωση τροφίμων. Ωστόσο, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε στην Κύπρο σοβαρό θέμα με τροφικές δηλητηριάσεις. Εντάξει, τούτο είναι καλά να το έχουμε στο μυαλό. Σποραδικά, ναι, αλλά τροφικές δηλητηριάσεις καταγεγραμμένες σε μεγάλους αριθμούς δεν έχουμε, γιατί κατά γενική ομολογία η εστίαση στην Κύπρο και η βιομηχανία τροφίμων είναι σε αρκετά ψηλά επίπεδα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Περισσότερο, εγώ θα έλεγα, εμείς οι καταναλωτές λίγο να προσέξουμε πώς χειριζόμαστε τα τρόφιμα τα οποία μαγειρεύουμε. Εγώ δεν μιλούσα για τους έξω. Σπίτι τα φτιάχνουμε, τα αφήνουμε πώς και μετά τρέχουμε. Τώρα που κάνει ζέστη, που είναι τόσο μεγάλος ο καύσωνας, 43 βαθμοί, 42 βαθμοί, μαγειρεύουμε, βγάζουμε το φαγητό έξω. Εγώ ξέρω από τη μάνα μου πάντα, άσε το 1-2 ώρες έξω το φαγητό να πιάσει θερμοκρασία και θα φάμε. Δεν αρρωσταίνουμε μετά. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα αναξηγήσουμε λίγο ότι οι σωστές θερμοκρασίες ψησίματος είναι εκείνες οι οποίες θα καθιστούν το τρόφιμο ασφαλές. Άρα, εάν ψηθεί το τρόφιμο στη σωστή θερμοκρασία εσωτερικά, okay, δηλαδή λέμε για θερμοκρασίες παστερίωσης στους 72 βαθμούς Κελσίου, για παράδειγμα, στο εσωτερικό, τότε, εάν μείνουν και κάποιο μικρό χρονικό διάστημα εκτός θερμοκρασίας ελέγχου, δηλαδή θερμοκρασία δωματίου για παράδειγμα, νοουμένου ότι είναι καλυμμένα τα τρόφιμα, δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα με την επιμόλυνση, δηλαδή να μολυνθεί από το περιβάλλον, τότε αυτό θα πει κάποιος ότι είναι ok. Αλλά να λάβουμε υπόψη ότι στην Κύπρο οι θερμοκρασίες δωματίου είναι πάρα πολύ ψηλές. Αυτή τη στιγμή, είμαι σπίτι εγώ τώρα, είναι 34 βαθμοί Κελσίου. Άρα, εσωτερικά. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια normal θερμοκρασία δωματίου. Άλλο η θερμοκρασία δωματίου στη Νορβηγία, ας πούμε, και άλλο η θερμοκρασία δωματίου στην Κύπρο και στην Αίγυπτο. Στην Νορβηγία είναι η θερμοκρασία ψυγείου η δική μας. Ναι, ακριβώς. Άρα θα πρέπει να αφήνουμε τα τρόφιμα όσο το λιγότερο χρειάζεται εκτός θερμοκρασίας ελέγχου, δηλαδή ψήξεις εάν χρειάζεται. Δεν μπορείς να, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, να φτιάχνεις τρόφιμο και να το αφήνεις εκτός για να το καταναλώσεις μετά από ώρες, το απόγευμα ή άλλος πώς. Τώρα σε σχέση με πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Με τη φύλαξη των τροφίμων, τώρα που έχουμε αυτές τις ζέστες, ρυθμίζουμε κάπως διαφορετικά το ψυγείο μας? Όχι, δεν θα πω ότι ρυθμίζουμε διαφορετικά. Όμως, εάν υπάρχουν ψυγεία τα οποία υπάρχουν διαφορετικοί, ο θάλαμος είναι χωρισμένος, για παράδειγμα, σε δύο θερμοκρασιακές ζώνες, εκεί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι κατεβάζω λίγο τη θερμοκρασία από τους 6 βαθμούς στους 4, για παράδειγμα, ή στους 3. Ανεβάζει όμως λίγο την κατανάλωση σίγουρα του ρεύματος, άρα πρέπει να το προσέχουμε και εκείνο. Όμως, περισσότερο είναι, νομίζω ότι μια συμβουλή είναι να μαγειρεύουμε όσο θα χρειαστούμε. Δηλαδή, όσο θα χρειαστούμε να καταναλώσουμε, τόσο θα μαγειρέψουμε. Δεν είναι ανάγκη να μαγειρεύουμε πολύ περισσότερο. Οι συνήθειες που έχουμε για έναν λόγο. Ναι, ακριβώς. Μήπως έρθει κάποιος και χτυπήσει την πόρτα και δεν έχει να δώσει σε κάποιον να φάει. Άρα, γενικότερα, η μεριδοποίηση. Άρα, πάει μαζί με το μαγειρεύω ό,τι χρειάζομαι. Και είναι και αυτό η μεταφορά των τροφίμων, είτε μεταξύ σπιτιών, στην παραλία. Θέλουμε έλεγχο στη θερμοκρασία και γρήγορη κατανάλωση. Να μην μείνω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λέμε ότι 2 ώρες είναι αρκετές, αλλά... Ναι, αυτό που είπατε για την παραλία. Δηλαδή, θα ετοιμάσουμε τις παγωνιέρες μας και θα βάλουμε τα πράγματα μας μέσα για να πάμε. Κάποιοι μπορεί να είναι τόσο μεζετσίες που είναι να πάρουν και φαΐ στην παραλία. Δεν θα φάνε και δεν θα μπουν. Υπάρχει κίνδυνος. Ναι, αλλά να μην πάρω.
Εννοώ ότι εάν η θερμοκρασία μπορεί να την ελέγξουν με παγωνιέρες και τα λοιπά και πάλι για ένα χρονικό διάστημα εκεί των 2 ώρων, okay, αλλά αν θα μείνεις από το πρωί μέχρι το απόγευμα, πόσο μπορεί να κρατήσει τη θερμοκρασία? Θεωρώ ότι είναι υπερβολή, γι' αυτό λέω. Ας κάνουμε τα βασικά τώρα, ειδικότερα που είναι ο καύσωνας και τα λοιπά, που βοηθά στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Είναι βασικό αυτό, το γνωρίζουμε όλοι. Οι μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται, η βέλτιστη θερμοκρασία είναι από 20, λέμε, μέχρι 40, αλλά θεωρούμε τους 30-32 βαθμούς εκεί που είναι η πραγματικά βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όσο το λιγότερο, πιο ελαφρύ φαγητό, ελαφρύ. Ναι. Από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι μου προέκυψε μία δουλειά ή θα κατεβώ να πιω έναν καφέ 20 λεπτά. Γίνεται? Κοιτάξτε, το 20 λεπτά μπορεί να πει κάποιος, εντάξει, είναι 20, αλλά θα είναι 20, ας πούμε. Είναι θέμα συνήθειας, είναι θέμα κουλτούρας. Δεν έχει να κάνει με τα λεπτά. Αυτό το λέμε και στους φοιτητές μας, προσπαθούμε να το περάσουμε, ότι δεν έχει να κάνει με τον έλεγχο, ποιος θα σε ελέγξει, αν θα σε ελέγξουν, αν μπορείς να ξεφύγεις από τον έλεγχο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η κουλτούρα. Η κουλτούρα λέει ότι αγοράζω τρόφιμο, το πάω σπίτι, το βάζω στο ψυγείο, το βάζω στην κατάψυξη. 10 λεπτά, 20 λεπτά, εντάξει. Αλλά αυτό αν το κάνεις συχνά, μια φορά θα την πάθεις. Έτσι κι αλλιώς οι τροφικές δηλητηριάσεις για να συμβούν θέλει μια σειρά από γεγονότα και παραμέτρους όλα μαζί να συνωμοτήσουν για να έχεις την τροφική δηλητηρίαση. Άρα εμείς προσπαθούμε να αφαιρούμε τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα στα τρόφιμα. Κάτι τελευταίο, γιατί γίνεται μια συζήτηση τώρα, είχα και ένα συμβάν εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Παραγγέλλω μέσω, τέλος πάντων, μιας πλατφόρμας. Παραγγέλλω το φαγητό μου μεσημέρι, μπορεί έξω να κάνει 40, να έχει 40 βαθμούς. Και υπάρχει μία καθυστέρηση από την ώρα που έχει παραληφθεί η παραγγελία από το εστιατόριο και μετά από 40 λεπτά θα μου έρθει το φαγητό. Ναι. Αυτή η αναμονή των 40 λεπτών πάνω σε μηχανάκια χωρίς κλιματισμό δεν είναι αυτοκίνητα, γιατί πρέπει τώρα ο διανομέας να πάει να παραδώσει 2-3 άλλες παραγγελίες που είναι στο δρόμο του. Ναι, δεν υπάρχει κίνδυνος από τα deliveries σε αυτές τις θερμοκρασίες, σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία φαγητού, παραδείγματος χάρη σαλάτες, ζυμαρικά που μπορεί να έχουν φρέσκες κρέμες και ούτω καθεξής. Ναι, αυτά, γι' αυτό οι κατηγορίες είναι σωστό το point, γιατί θα λέγαμε για διαφορετικές κατηγορίες. Σίγουρα, τρόφιμα τα οποία πρέπει να διατηρούνται υπό ψήξη, μια σαλάτα, όταν θα μείνει 40 λεπτά μέσα στο μηχανάκι, μέσα στη ζέστη, γιατί εντάξει, όσο και αν προσπαθούν να μειώσουν τη θερμοκρασία με ελεγχόμενα, ναι, τέλος πάντων με θέρμους και τα λοιπά, δεν είναι και πολύ εύκολο. Άρα εδώ λίγο θα ήταν καλό να σκεφτόμαστε λίγο τι παραγγέλουμε, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπαμε. Οτιδήποτε είναι πλούσιο σε υπόστρωμα ανάπτυξης μικροοργανισμών, όπως είναι οι κρέμες, βούτυρα, δηλαδή όλα αυτά που δίνουν τροφή στους μικροοργανισμούς, αλλά την ίδια στιγμή και τρόφιμα που θέλουν έλεγχο αυστηρό στη θερμοκρασία, δηλαδή χαμηλή θερμοκρασία, όπως είναι οι σαλάτες κτλ. Εκεί νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να τα αποφεύγουμε τουλάχιστον σε μια περίοδο έξαρσης θερμοκρασιακής. Άρα και από την άλλη πρέπει και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης να είναι σε θέση να αποδεικνύουν και στις υγειονομικές υπηρεσίες που τους ελέγχουν ότι διατηρούν αυτές τις θερμοκρασίες. Δηλαδή η αλυσίδα αυτή ψήξης δεν σπάει. Άρα πρέπει να κάνουν και αυτοί τους δικούς τους ελέγχους έτσι ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων, έτσι αλλιώς είναι υποχρέωσή τους. Αλλά και εμείς να είμαστε έτσι λίγο προσεκτικοί για να μην προκαλούμε, ας πούμε, λίγο την τύχη μας. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, υπάρχει αυτό το top 5 των επικίνδυνων τροφίμων κατά τη διάρκεια του καύσωνα? Top 5. Εντάξει, εγώ θα έλεγα σίγουρα σύνθετα τρόφιμα, σύνθετες σαλάτες, εντάξει, με κρέμες, αυγά, ό,τι έχει να κάνει με ζωικής προέλευσης. Συγγνώμη. Με τυριά, ναι. Άρα οτιδήποτε είναι ζωικής προέλευσης. Είχαμε αναφέρει και προχθές στους συναδέλφους σας το πρωί για συγκυρά αγαπητού για το θέμα με το ρύζι. Το ρύζι είναι ένα τρόφιμο το οποίο εάν και εφόσον ψηθεί
πάλι μπορεί να προκαλέσει, εάν δεν χειριστεί κάποιος σωστά τροφική δηλητηρίαση. Άρα γρήγορη κατανάλωση ή γρήγορη ψήξη στο ρύζι. Άρα το ρύζι εγώ το βάζω στην ίδια κατηγορία. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω με το θέμα των, όπως είπαμε, τις σαλάτες, δηλαδή και απλές σαλάτες. Εντάξει, και οτιδήποτε έχει να κάνει... τώρα, κρέας, για παράδειγμα, αν ψηθεί σωστά κοτόπουλο, ναι, πρέπει να προσέχουμε στην επεξεργασία. Ναι. Να μην είναι ομό, εντάξει, όλα αυτά που τα γνωρίζουμε. Τα γνωστά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν τα τηρήσουμε αυτά, δεν υπάρχουν στην ουσία τόσο επικίνδυνα τρόφιμα. Είναι περισσότερο ο χειρισμός μας νοουμένο ότι τα έχουμε επεξεργαστεί σωστά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βρήκαμε top 5, μείναμε στο top 3. Μια χαρά είναι και αυτό. Τρία βρήκαμε, μια χαρά. Απλά να είμαστε προσεκτικοί, μην αφήνουμε εκτεθειμένα έξω σε θερμοκρασία κυπριακού δωματίου τα φαγητά. Ναι, μπράβο, ναι. Μην τρέχουμε μετά. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.